Το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο σπάνε τα καύσιμα, καθώς τώρα σειρά έχει το πετρέλαιο κίνησης να πάρει τη σκητάλη στο ράλι ανόδου των τιμών. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, άναυδοι έμειναν ακόμη και οι πρατηριούχοι, βλέποντας το πετρέλαιο κίνησης να ξεπερνά την αμόλυβδη. Είχε παρατηρηθεί πριν 15-17 χρόνια κάποια στιγμή, όχι όμως για τους λόγους που έχουμε σήμερα. Έχουμε αυξήσει καθημερινά, το πετρέλαιο κίνησης έχει υπέρογγες αυξήσεις έναντι της βενζίνας. Δεν έχουμε καταλάβει το λόγο που γίνεται σε ένα έτοιμο προϊόν να υπάρχει διαφοροποίηση αυτή. Όμως δυστυχώς η αύξηση του πετρελαίου είναι πολύ περισσότερο από τις αμόλυβδες βενζίνες. Όχι, ποτέ. Δεν το θυμάστε άλλη φορά. Ποτέ. Οπότε ούτε το πετρέλαιο συμφέρει αυτή τη στιγμή. Και τι να κάνουμε. Όπως μας πάνε, χορεύουμε. Απρόσμενα και το πετρέλαιο κίνησης έγινε ασύμφορο. Η τιμή, η μέση σήμερα του πετρελαίου βρίσκεται στο 2,06 και τις αμόλυβδες είναι στο 2,02-2,03. Τώρα γίνεται ένα λογοπαίγνιο από εκεί που λέγαμε ότι παίρναμε πετρελαιοκίνητα που είναι πιο φθηνό, τώρα θα παίρνουμε βενζινοκίνητα για να είναι πιο φθηνό. Και η αμόλυβδη όμως ακολουθεί σταθερά ανωδική τροχιά. Τα χαμόγελα για τη μικρή μείωση της τιμής διαδέχτηκε η αγανάκτηση, καθώς η μείωση αποδείχθηκε προσωρινή και η μέγιστη τιμή που καταγράφεται στο Ρέθυμνο στα 2,19 € το λίτρο θυμίζει τους προηγούμενους μήνες. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε αυξητικές τάσεις στα καύσιμα. Πριν από ένα μήνα περίπου είχε πέσει και το πετρέλαιο και η βενζίνη και λίγο είχε αναθαρρύνει ο κόσμος, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουμε πάλι ανωδικές τάσεις και έτσι έχει ξανάρθει μια κατήφια, θα το λέγαμε, στον κόσμο. Αναλυτικά, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στο Ηράκλειο στα 2,04 και η μέγιστη στα 2,17 € το λίτρο. Στα Χανιά η μέση στα 2,05 και η μέγιστη στα 2,16. Στο Ρέθυμνο η μέση στα 2,06 και η μέγιστη στα 2,19. Και στο Λασίθι η μέση στα 2,05 και η μέγιστη στα 2,13 € το λίτρο. 20 € θα βάλω. Πόσο θα σας φτάσει? 3 μέρες, 2, εξαρτάται τώρα. Οπότε συνέχεια ανεφοδιασμός. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Το φουλάρισμα του ρεζερβουάρ θεωρείται μακρινό όνειρο και οι οδηγοί σκέφτονται και ξανασκέφτονται το πέρασμα από το πρατήριο για ανεφοδιασμό. Καλοδεχούμενη θα ήταν, όπως λένε, μια νέα πληρωμή επιδότησης καυσίμων, η οποία όμως προς το παρόν δεν περιλαμβάνεται στις προθέσεις της κυβέρνησης. Σίγουρα ό,τι έρχεται για τον κόσμο είναι καλό. Το θέμα δεν ξέρω αν υπάρχει διάθεση ή αν μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Στο πετρέλαιο κίνησης θέρμανση έγινε μια κίνηση. Όπως σημειώνουν όμως οι πρατηριούχοι, ακόμα και τέτοιου τύπου επιδοτήσεις δεν έχουν μόνιμο αλλά προσωρινό χαρακτήρα σε ένα μόνιμο πρόβλημα.